για πάρτι. Τώρα ξανά πιο σύντομα, πριν από 10 μέρες ο σύζυγός. Ναι, πριν από 10 μέρες χτύπησε με το μηχανάκι, έσπασε, διέλυσε τον καρπό του. Τον βάλανε μέσα, του κάνανε ένα πρόσχυρο γύψο, μετά του κάνανε αξονική. Ήταν το χέρι του θα υπολειτουργεί αν δεν του κάνουν γύριση. Είμαστε 10 μέρες εδώ. Ναι, νηστικός να κάνει επέμβαση, ναι, νηστικός. Τελικά του κάνανε χθες βράδυ. Ήρθε ένα αναισθησιολόγο, πήρε όλα τα θυσία, όλα τα αυτά. Υπογράψαμε και στο τέλος του κάνανε τοπική. Πόσο ταλαιπωρήθηκε? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα τον άντρα μου έτσι. Ο άντρας μου είναι γερός και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πρώτη φορά τον είδα να κλαίει και να μην μπορεί να με παυσίπονε και δεν μπορούσε να του περάσει. Και γιατί σας είπαν ότι έγινε τοπική? Γιατί λέει χρειάστηκε αλλού η αναισθησία, σε άλλο περιστατικό. Θλίψη, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί αμαρτία είναι να υποφέρουν οι ανθρώποι και είναι και πολλοί εδώ μέσα στα δωμάτια που άμα ακούσεις τις ιστορίες τους είναι και αυτοί είναι το ίδιο. Είμαστε καλά κυρία Μαρία. Μαρία Ροβιθάκη. Ο σύζυγός της 58 ετών από τροχαίο πριν από 10 μέρες τραυματίστηκε. Αυτό που ακούσατε πριν από λίγο η περιγραφή είναι για τον καρπό του χεριού του.